Ονομάζομαι Ευγενία Φαραζά. Είμαι φοιτήτρια της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά το τελευταίο χρόνο το διανύω εδώ στο Βέλγιο ως φοιτήτρια Εράσμους. Οπότε, γι' αυτό το λόγο ακριβώς, μου δόθηκε η δυνατότητα να έρθω πιο κοντά στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και είμαι κοντά στην πρωτεύουσα του πολιτισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που θα ήθελα να δω περισσότερο από την Ευρώπη είναι να γίνει πιο ανθρώπινη και με αυτόν τον τρόπο να έρθει πιο κοντά στους νέους. Ομολογώ ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα και πολλές κινητοποιήσεις και δραστηριότητες που προωθούν τους νέους και τους φέρουν κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ίσως δεν είναι τόσο αρκετά πλέον ή δεν προβάλλονται επαρκώς, προκειμένου όλοι οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες που τους δίνονται. Βλέπουμε όμως ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι υπάρχει μια τάση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλλεται η θετική ή αρνητική οικονομική κυρίως πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να παραμερίζονται άλλοι σημαντικοί τομείς, όπως είναι ο εκπαιδευτικός τομέας, ο πολιτιστικός, ο πολιτισμικός και ο κοινωνικός. Άμα θέλουμε να δούμε μια διαφορετική Ευρώπη, άμα θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την Ευρώπη, να γίνει πιο δυναμική, αλλά και να υποφεληθούμε από αυτήν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Και μία από αυτές είναι και η επικείμενη δυνατότητά μας και το επικείμενο δικαίωμά μας να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, άμα θέλουμε να δούμε την αλλαγή, άμα θέλουμε να βιώσουμε αυτό που τόσο επιζητούμε από μια διαφορετική Ευρώπη, θα πρέπει να ψηφίσουμε και με την ψήφο μας να διαμορφώσουμε την Ευρώπη που θέλουμε, η οποία στην τελική, κυρίως η μελλοντική Ευρώπη, είμαστε εμείς οι νέοι.